Ο πατέρας μου είχε χιούμορ. Βέβαια, εντάξει, επειδή τον έχασα πολύ νωρίς, δεν το γνώρισα τόσο καλά το χιούμορ, γιατί όταν είσαι μικρός δεν έχεις και αυτή τη σχέση με τους γονείς σου. Η μητέρα μου δεν είχε χιούμορ, όχι. Ναι. Δεν είχε χιούμορ. Τι κρατάς όμως από το μπαμπά σου? Κοίτα, από τους γονείς κρατάς πάντα αισθήσεις πιο πολύ. Δεν είναι ότι κρατάς, δεν είναι ότι θυμάμαι κάτι που μου είπε ή που... Θυμάμαι όλη του τη στάση, όλη του την ύπαρξη. Δεν είναι. Οι γονείς είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν δεδομένο στη ζωή μας. Έτσι. Δυστυχώς, με την έννοια, όχι δυστυχώς που είναι δεδομένο, δυστυχώς ότι τους έχουμε σαν δεδομένο και δεν μας δίνεται, δεν προσφέρουμε έτσι την ευκαιρία στους εαυτούς μας και σε εκείνους να απολαύσουμε τις στιγμές που ζούμε μαζί. Σου είχε αφήσει ένα σημείωμα. Ναι. Ναι. Λίγο πριν πεθάνει ήταν αυτό. Μου είχε γράψει ένα σημειωματάκι, είχε καταλάβει ο πατέρας μου ότι κάπου για θέατρο θα... Όχι, ότι εγώ θα κάνω θέατρο. Το είχε καταλάβει. Ναι. Που δεν είχα, εγώ δεν... Εντάξει, έκανα... Συμμετείχα στις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου, ήμουνα πολύ δραστήριος προς αυτό, προς τη θεατρική ομάδα. Αλλά δεν είχα ποτέ πει ότι θα το κάνω αυτό ως δουλειά, ούτε ότι... Αλλά το είχε πάρει χαμπάρι. Εκείνος το είχε ψυχανεμιστεί και μου έγραψε ένα σημειωματάκι, το είχα ακόμα, ότι κάνει ό,τι θέλει στη ζωή σου, αυτό, αλλά μπες στο πανεπιστήμιο για να έχεις ένα χαρτί να είσαι σίγουρη. Το έγραψε. Ναι, μου το έγραψε και του το έκανα. Ποια σχολή έβγαλες? Δεν έβγαλα. Απλά μπήκες. Μπήκα. Το έκανε. Μπήκα στην Πάντιο τότε. Είχα μπει στην Πάντιο. Αλλά τώρα... Κάνεις θεατρολογία. Ναι. Έδωσα κατατακτήριες πέρυσι και μπήκα στη θεατρολογία. Και είμαι φοιτήτρια και πολύ σπασίκλα κιόλας. Αλήθεια.